Καλώς ήρθες στα διαδικτυακά μαθήματα του Κέντρου Αρνός. Θα λύσουμε από το σχολικό βιβλίο της 3ης Γυμνασίου, σελίδα 49, την άσκηση 3. Η άσκηση 3, άμα την προστατεύσουμε, έχει και αυτή σχέση με χρήση ταυτοτήτων. Ποιες ταυτότητες μπορούμε να διακρίνουμε με την πρώτη ματιά? Κάτι και κάτι στο τετράγωνο, κάτι πλην κάτι στο τετράγωνο, κάτι συν κάτι στο τετράγωνο, κάτι πλην κάτι στο τετράγωνο. Επομένως, όλες έχουν σχέση με γνωστές ταυτότητες. Ας πάμε στην πρώτη. Ρίζα 3 και 1 στο τετράγωνο. Ποια ταυτότητα μου θυμίζει? Α και Β στο τετράγωνο ίσον Α τετράγωνο και 2Α Β και Β στο τετράγωνο. Όπου το Α είναι το α είναι το ρίζα 3, το β είναι το 1. Οπότε έχω α στο τετράγωνο, δηλαδή ρίζα 3 και όλο στο τετράγωνο, συν 2 φορές το α που είναι ρίζα 3, επί β που είναι το 1, συν β στο τετράγωνο, 1 στο τετράγωνο. Αν θυμηθούμε από ιδιότητες ριζών, όταν η ποσότητα που είναι μέσα στη ρίζα είναι θετική, το 3 είναι δηλαδή θετικό, τότε έχω το δικαίωμα να πάω και να διώξω και τη ρίζα και το τετράγωνο. Οπότε θα έχω 3 συν 2 επί 1, 2. 2 φορές το ρίζα 3, συν 1 στο τετράγωνο μου κάνει 1 επί 1, δηλαδή 1. Λοιπόν, τι έχω? Προηγούνται οι πολλαπλασιασμοί. Αυτός ο πολλαπλασιασμός μπορεί να γίνει, μπορώ να τον αφήσω και έτσι άμα θέλω. Αν θέλω όμως να τον κάνω, το σχολείο μου λέει ότι όταν έχεις δύσκολες ρίζες, τι θα πει δύσκολη ρίζα? Σημαίνει ότι το ρίζα 16 για παράδειγμα είναι μια εύκολη ρίζα, ξέρω ότι είναι 4. Το ρίζα 25 είναι εύκολη, ξέρω ότι είναι 5. Το ρίζα 3 δεν ξέρω πόσο είναι, είναι μια δύσκολη ρίζα. Το σχολείο τι μου λέει? Το σχολείο μου λέει ότι αν θες να θυμάσαι δύο δύσκολες ρίζες, θυμήσου ότι το ρίζα 2 είναι 1,41 και ότι το ρίζα 3 είναι 1,7. Άρα, αν και δεν είμαι υποχρεωμένος να το ξέρω το ρίζα 3, μπορώ άμα θέλω να το γράψω ως 1,7. Οπότε τι έχω? 3 και 2 επί 1,7 συν 1, δηλαδή 3 και 2 επί 1,7 μου κάνει 3,4 συν 1. Το αποτέλεσμα δηλαδή είναι 3 και 3,4 μας κάνει 6,4 και 1, 7,4. Αν δεν θες να κάνεις την πράξη με το ρίζα 3, θα μπορούσα πιο απλά, πώς να το είχα γράψει, να είχα πει 3 και 1, 4. Άρα το αποτέλεσμα είναι 4 και 2 φορές το ρίζα 3. Ή αυτό, ή αυτό που έγραψα εδώ πέρα. Κανένα πρόβλημα. Οπότε έχω ότι είναι ή 4 και 2 ρίζα 3 ή 7,4. Κανένα πρόβλημα. Και πάμε και στο επόμενο. Ρίζα 6 και ρίζα 5 στο τετράγωνο. Πάλι έχω μια ταυτότητα της μορφής α και β και όλο στο τετράγωνο ίσον με α τετράγωνο και 2αβ και β στο τετράγωνο. Ποιο είναι το α μου? Το α μου δεν είναι το ρίζα 6 και το β είναι το ρίζα 5. Μάλιστα, οπότε τι γράφω? Α στο τετράγωνο, δηλαδή ρίζα 6 στο τετράγωνο συν 2 φορές το α ρίζα 6 επί το β, δηλαδή ρίζα 5, συν αυτό το β υψωμένο στο τετράγωνο.
Τι έχω μέσα στις ρίζες? Θετικές ποσότητες. Αφού έχω θετικές, η ρίζα και το τετράγωνο φεύγουν. Φεύγει, φεύγει. Οπότε τελικά τι έχω? 6 και 2 φορές. Αυτό έχω καμιά ιδιότητα για να το κάνω? Τι έχω πει? Δεν έχω πει ότι όταν έχω ρίζα μιας ποσότητας επί ρίζα μιας άλλης, το αποτέλεσμα δεν θα είναι μια μεγάλη ρίζα που μέσα της θα έχει το γινόμενό τους? Αλλά αυτό πώς θα γίνει? Ρίζα του 5 επί 6, δηλαδή 30 συν 5. Οπότε μπορώ να πω 6 και 5, 11, να προσθέσω, δηλαδή πρώτα να προσθέσω αυτά εδώ τα δύο. Πώς λέγεται η ιδιότητα που όταν έχω πολλούς αριθμούς μπορώ να τους προσθέσω με ό,τι σειρά θέλω? Λέγεται πώς? Προσετεριστική ιδιότητα της πρόσθεσης. Άρα μπορώ να το κάνω, 6 και 5 μου κάνει 11 συν 2 φορές το ρίζα 30. Μπορώ να το αφήσω ως ρίζα 30, επομένως η άσκησή μου τέλειωσε. Επόμενο ερώτημα. Ρίζα 2 μείον 3 και όλο στο τετράγωνο. Με τι είναι ίσο αυτό? Για να δούμε. Ρίζα 2 μείον 3 και όλο στο τετράγωνο. Ξέρω μήπως εγώ κάποια ταυτότητα την οποία μπορώ να χρησιμοποιήσω ώστε να λύσω αυτήν εδώ την εξίσωση? Προφανώς και ξέρω. Ποια είναι αυτή η ταυτότητα? Για να θυμηθούμε λίγο. Αυτή η ταυτότητα προφανώς είναι η α πλην β και όλο στο τετράγωνο ίσον με α τετράγωνο πλην 2αβ και β στο τετράγωνο. Το α είναι το ρίζα 2, το β είναι το 3. Άρα έχω α τετράγωνο, δηλαδή ρίζα 2 τετράγωνο πλην 2 φορές επί το α που είναι ρίζα 2 επί β που είναι 3 συν β τετράγωνο, δηλαδή συν 3 τετράγωνο. Μέσα στη ρίζα έχω το 2, άρα μπορώ να διώξω ρίζα και τετράγωνο. Έχουμε πει γενικά ότι όταν έχω ρίζα μιας ποσότητας στο τετράγωνο και ξέρω ότι αυτή εδώ η ποσότητα είναι θετική, μεγαλύτερη ίσου του 0 για την ακρίβεια, μπορώ να διώξω τη ρίζα και το τετράγωνο και να πω ότι είναι σκέτο α. Οπότε είναι 2 πλην 2 επί 3 2 ή 3, πόσο μου κάνει? 6 ρίζα 2 συν 3 στο τετράγωνο μου κάνει 3 επί 3, δηλαδή μου κάνει πόσο? 9. Επομένως, τι προέκυψε? Λοιπόν, μπορώ να κάνω πάλι προσετεριστική ιδιότητα, δηλαδή να κάνω τις πράξεις με τη σειρά που θέλω, δηλαδή να πάρω 2 συν 9, επαναλαμβάνω, κάθε αριθμό τον παίρνω με το πρόσημό του. 2 συν 9 μας κάνει 11. Οπότε έχω 11 μείον 6 ρίζα 2. Το ρίζα 2 δεν είμαι υποχρεωμένος να το ξέρω, αλλά αν θέλω, γενικά μου έχουν πει ότι μπορώ να θυμάμαι πόσο είναι το ρίζα 2. Το ρίζα 2 γενικά είναι 1,41, το γράφω εδώ πάνω. Ρίζα 2 ίσον 1,41. Οπότε τι μπορώ να πάω και να πω? Άμα δεν μου αρέσει αυτό το αποτέλεσμα, μπορώ να πω ότι είναι 11 μείον 6 επί 1,41, δηλαδή 11 μείον 6 επί 1,41 μας κάνει 8,46, σωστά? 1 η 6 η 6, 4 η 6 24, γράφω 4 κατά 2, 1 η 6 η 6 και 2 8. Άρα
11 μείον 8,46 μας κάνει 2,54. Εναλλακτικό αποτέλεσμα, είναι και αυτό σωστό, είναι ισοδύναμο με αυτό εδώ πέρα. Όποιο θέλω, κάνω. Και τέλος, πηγαίνουμε και στο δέλτα ερώτημα. 1 πλην ρίζα 7 και όλο στο τετράγωνο, πάλι έχω κάτι στη μορφή α πλην β και όλο στη δευτέρα που είναι α στη δευτέρα μείον 2αβ συν β στη δευτέρα, όπου το α είναι το 1 και το β είναι το ρίζα 7. Ίσον. Α στη δευτέρα, 1 στη δευτέρα. Τα γράφω και εδώ. Πλην 2 φορές το α, δηλαδή το 1, επί β, δηλαδή ρίζα 7, συν β τετράγωνο, δηλαδή συν ρίζα 7 και όλο στο τετράγωνο. Πράξεις. 1 στη δευτέρα μας κάνει 1 επί 1, 1. Πλην 2 επί 1, 2. Προσετεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού. Τα πολλαπλασιάζω με ό,τι σειρά θέλω. Παίρνω δηλαδή αυτά τα 2. Άρα 2 επί ρίζα 7 συν, τι έχω κάτω από τη ρίζα, θετικό. Τι έχω κάτω από τη ρίζα, άμα το προσέξω, έχω έναν θετικό αριθμό, το 7. Αφού έχω θετικό, η ρίζα και το τετράγωνο μπορούν να φύγουν, άρα έχω 7. Θα εξηγήσω αμέσως γιατί το κάνω αυτό εδώ που σημειώνω. 1 και 7, 8, άρα έχω 8 μείον 2 ρίζα 7. Τη ρίζα του 7 δεν την ξέρω, άρα μπορώ να αφήσω το αποτέλεσμα ως έχει. Ένα σημαντικό σχόλιο. Σημαντικό σχόλιο είναι ποιο. Άλλο αυτό, ρίζα του α τετράγωνο και άλλο η ρίζα του α και όλο στο τετράγωνο. Όταν έχω αυτήν εδώ την περίπτωση, τι μπορώ να πω. Μπορώ να πω το εξής. Ρίζα, τετράγωνο φεύγουν, άρα το αποτέλεσμα είναι α. Εδώ και εδώ μπορώ να διώξω, να διώξω τη ρίζα και το τετράγωνο και να πω ότι είναι α, μόνο όταν αυτό εδώ το α είναι θετικός, μόνο όταν είναι θετικός. Γιατί άμα πω, να τα διώξω λίγο αυτά. Άμα πάω και γράψω ρίζα του πλην 5 στο τετράγωνο, τι θα πω, φεύγει η ρίζα, φεύγει το τετράγωνο, άρα μένει πλην 5. Αδύνατο. Το αποτέλεσμα μιας ρίζας δεν μπορεί να είναι ποτέ αρνητικός αριθμός. Τι θα κάνω, πώς θα το βρω, τι θα πω, ότι η ρίζα του πλην 5 στη δευτέρα είναι ίσο με, θα κάνω τη δύναμη, δηλαδή πλην 5 στη δευτέρα πόσο μου κάνει, πλην 5 επί πλην 5, πλην επί πλην συν, άρα είναι συν 25, ρίζα του 25 είναι το 5. Αυτόν το χρονοβόρο τρόπο τον κάνω μόνο όταν έχω αυτό εδώ το πράγμα, όταν έχω δηλαδή ρίζα του κάτι στο τετράγωνο, όταν αυτό το κάτι είναι τι πράγμα, αρνητικός. Άμα ήταν θετικός, δηλαδή άμα ήταν έτσι, κανένα πρόβλημα. Διώχνω τη ρίζα και τη ρίζα και το τετράγωνο, άρα λέω κατευθείαν ότι είναι 5. Προσοχή επομένως, τι έχω κάθε φορά. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Καλή συνέχεια και στα υπόλοιπα μαθήματα.